Πέρα εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο πρόσωπα που μας έρχονται από τον Πειραιά, θα μπορούσα να πω, γιατί εκπροσωπούν τον Σύλλογο Κριτών Φοιτητών Πειραιά, δίνουν τις δικές τους μάχες εντός εισαγωγικών για τη διατήρηση της παράδοσης και στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Θέλω να τους καλησπερίσω. Είναι ο Νίκος Καλικάκης, ο πρόεδρος του Σύλλογου Κριτών Φοιτητών Πειραιά. Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Και ο Γιάννης ο Αγκουριδάκης, ο γραμματέας του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών Πειραιά. Καλώς ήρθες και εσύ, Γιάννη. Νομίζω μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, τα έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, έχουμε κάνει αυτές τις διαδικτυακές συνδέσεις για να παίρνουμε σφιγμό, να παίρνουμε παλμό από τον δικό σας τόνο που δίνετε στις εκδηλώσεις, τις συναθρήσεις που κάνετε μεταξύ σας, η κριτική στον Πειραιά. Και είστε εδώ βεβαίως και με φόντο μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 του μήνα, την επόμενη εβδομάδα. Θα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, Πειραιάς, πώς είναι τα πράγματα, πώς περνάτε και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε κάθε φορά να στέρνετε και στα νέα μέλη, αλλά και σε όσους έρχονται τελικά είτε στο Σύλλογο είτε σε εκδηλώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, ο Σύλλογος προσπαθεί όσο είναι δυνατόν, έτσι όλοι τρέχουμε, να μην μας λείπει τίποτα από την Κρήτη μας. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις μέσα του Συλλόγου που οποιοδήποτε έρθει μπορεί να συμμετέχει. Έτσι. Μπορεί να συμμετέχει και θεωρώ ότι ίσως και να μαγευτεί από τις δράσεις μας και από τον τρόπο συμπεριφοράς μας. Επιτελείται ένα μεγάλο έργο και η αλήθεια είναι αυτή, γιατί πέρα από τους φοιτητές γνωρίζω ότι και κριτικοί που είναι πάρα πολλοί στην πρωτεύουσα που μένουν έρχονται με τις οικογένειές τους, συμμετέχουν ακόμα και στις σκαντάδες που κάνετε, στις εκδηλώσεις, σε διάφορα έτσι, κέντρα διασκέδασης. Νομίζω... Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι ένα μέρος. Ένα μέρος είναι αυτά, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε. Οι παρέες κάθε Παρασκευή, ίσως έχει του Συλλόγου. Μαθαίνουμε χορούς από παιδιά, οι οποίοι Μπράβο. Ξέρουν και χορεύουν. Κάποιοι άλλοι κάνουν μουσική. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Γιάννη, πώς είναι τα πράγματα στο Πειραιά? Κοιτάξτε να δείτε. Στο Σύλλογο είμαστε όλοι μια οικογένεια. Το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο, πολύ φιλικό. Διασκεδάζουμε, περνάμε πολύ ωραία, με σκοπό να θυμηθούμε την Κρήτη μας. Επίσης, πραγματοποιούνται, όπως είπε και ο Νίκος, μαθήματα κριτικών οργάνων. Δραστηριούμαστε επίσης και εκτός συλλόγου, όπως δηλαδή. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε τουρνουά 3-on-3 μπάσκετ. Το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα. Ναι, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν πολλά παιδιά από τον Πειραιά, από την Αθήνα. Επίσης, πραγματοποιούμε εκδρομές. Πρόσφατα πήγαμε στον Άφλιο, στην Έγινα. Πέρα από αυτά, βέβαια, κοιτάμε και τον συνάνθρωπο. Βοηθάμε τους άπορους του Πειραιά που Μπράβο. Έχουν ανάγκη, προσφέροντας τους πρόφημα, χρήματα. Πολύ σημαντική δράση και αυτό και φαντάζομαι έχει την υποστήριξη πολλών φοιτητών. Σίγουρα, ναι. Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, ό,τι είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Μπράβο, μπράβο. Νομίζω εκπροσωπείτε ένα σύλλογο ιστορικό. Και θέλω να πάμε λίγο στην ιστορικότητα αυτού του συλλόγου, γιατί νομίζω είναι και η παρακαταθήκη που σας έχουν αφήσει οι προηγούμενοι, έτσι ώστε και εσείς να μεταλαμπαδεύσετε στην πορεία όλα τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τους κριτικούς φοιτητές και όχι μόνο, να έρθουν πιο κοντά στον πυρήνα που λέγεται Σύλλογος Κριτών Φοιτητών. Ένας φοιτητής που έρχεται πρώτη φορά, που δεν έχει κοινωνικοποιηθεί πολύ με τον... Δεν έχει γνωριμίες. Δεν έχει πολλές γνωριμίες. Γνωστούς. Ο Σύλλογος είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει, να γνωρίσει άτομα από την Κρήτη και από την υπόλοιπη Βλέπουμε Ελλάδα. Εδώ, όση ώρα μιλάτε, και αυτό θέλω να δούμε τώρα, βλέπουμε πλάνα από κάποια εραστεχνικά βίντεο που έχετε τραβήξει μέσα από χώρους που είναι κάποια παιδιά που παίζουν λύρα, λαούτο, μαντολίνο, μαζεύεστε. Η συγκεκριμένη παρέα είναι στο νέο στέκι του Συλλόγου μας. Μεταφερθήκαμε πρόσφατα σχετικά. Η παρέα αυτή έγινε 3 μέρες πριν το μεγάλο γλέντι που είχαμε κάνει με τον Κώστα Φασουλάκη, με τον Γιώργο Φασουλάκη και τον Κώστα Καλέργη. Είχαν έρθει ο Γιώργος Αλεξαντωνάκης μαζί με τον συνεργάτη του και μας διασκέδασαν. Ήταν μια φανταστική παρέα.
Και νομίζω κάνετε, Γιάννη, κάνετε και κάποιες κριτικές καντάδες, γιατί έχουμε και κάποια πλάνα και από εκεί που έχετε πάρει τους δρόμους με τις λίρες, τα λαούτα. Μια μέρα πριν το γλέντι, το μεγάλο καθιερωμένο γλέντι του συλλόγου, κάνουμε την καθιερωμένη καντάδα στους δρόμους του Πειραιά. Ο κόσμος αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό. Τι σας λέει ο κόσμος, δηλαδή πέρα από τους κριτικούς που συμμετέχουν, νομίζω και οι Αθηναίοι είναι αυτοί. Τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί είμαστε στον δρόμο όλοι μαζί, τραγουδάμε όλοι μαζί, χερνάμε σηκουδιές, οποιοδήποτε. Δέσματα εκεί, κριτικά. Τα πάντα, τα πάντα, ναι. Τους αρέσει πολύ. Μάλιστα. Τώρα επιστρέψατε πίσω για τις καλοκαιρινές διακοπές στον τόπο σας. Νομίζω είστε πλέον στην καρδιά που χτυπάει η παράδοση και στα γλέντια που τώρα είναι πολλά. Όπου και να πάει κανείς και επισκεφτεί ένα χωριό, νομίζω έχει στηθεί και μία παρέα. Έτσι. Ωστόσο, προετοιμάζεστε για μία μεγάλη σας στιγμή και η αλήθεια είναι ότι ήταν και ο λόγος που θέλησα να το προβάλλουμε και να βρίσκεστε εδώ σήμερα στην εκπομπή. Σαν αποκορύφωμα της προσπάθειας που κάνετε όλο το χρόνο για όλα τα παιδιά, τους φοιτητές στον Πειραιά. 24 του μήνα. Στο κέντρο Νίδα, στα Ελληνοπεράματα. Στο κέντρο Νίδα. Ωραία. Με τον Κώστα Σαριδάκη. Έχουμε και σχετική αφίσα, νομίζω να τη δείξουμε. Να, αυτή εδώ είναι η αφίσα, ναι. Τετάρτη, 24 Ιουλίου, ώρα 9.30 στο κέντρο Νίδα. Έτσι, στα Ελληνοπεράματα για όσους δεν γνωρίζουμε. Πλήρες μενού, άφθονο κρασί. Σκοπό σας. Να μαζευτούν όλοι οι παλιοί που έχουν περάσει από το σύλλογο. Κάποιοι οι οποίοι δεν τους γνωρίζουμε ούτε εμείς. Να γνωριστούμε, καθώς όμως να έρθουν και τα νέα παιδιά που πρόκειται να ανέβουν στον Πειραιά, στην Αθήνα, ως φοιτητές. Έτσι, είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη βοήθεια για τον κάθε φοιτητή κριτικό. Εντάξει, τα παιδιά της πόλης ίσως να προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα, αλλά ένα παιδί από ένα χωριό θα προσαρμοστεί δυσκολότερα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι έχει ένα φίλο, δύο φίλους, ένα γνωστό σε ένα σύλλογο και θα πάει, θα γλεντήσει, θα βγούμε να πιούμε ένα καφέ έξω. Δεν περιοριζόμαστε μέσα στο σύλλογο μόνο. Μάλιστα. Γιάννη, οι οικογένειές σας τι λένε για το έργο που επιτελείτε στην Αθήνα, γιατί νομίζω ότι ένας διακαής πόθος των οικογενειών, των γονέων κυρίως, όταν το παιδί τους φεύγει από τον τόπο τους μακριά για να σπουδάσει, είναι το παιδί τους να μην ξεφύγει από τα όρια τέλος πάντων της καθημερινότητας και ασχοληθεί με πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ασχοληθεί. Ωστόσο, εσείς εκεί πάνω κάνετε καθημερινά έργο. Θεωρώ ότι παράδοσης. Οι γονείς μας χαίρονται γι' αυτό, διότι βλέπουν ότι παραμένουμε στην κριτική παράδοση, δεν την ξεχνάμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διότι όταν ξεχάσουμε την παράδοση μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, ξεχνάμε στην ουσία τις ρίζες του τόπου μας. Σωστά. Άρα, Νίκο, είναι υπερήφανοι όλοι. Και βρίσκονται στο πλευρό σας, να σας βοηθήσουν. Κάθε στιγμή, κάθε και στιγμή. Και είναι και μια καλή εφορμή και για αυτούς να παρευρεθούν στο γλέντι με τον Κώστα Τσέκ. Θα το βάλετε τόσο κόσμο στις 24 του μήνα. Να μας ξεσηκώσει. Τόσο που είναι το κάλεσμα, τόσο που είναι το κάλεσμα και η διαφήμιση τέλος πάντων του συγκεκριμένου γεγονότος. Να δω αν έρθει πολλοί κόσμο που θα τον βάλετε. Αλλά θα βρεθεί χώρο. Όλοι οι καλοί χωράνε παντού. Όλοι οι καλοί χωράνε παντού. Μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, Νίκο Καλικάκη και Γιάννη Αγκουριδάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι στο δρόμο της παράδοσης, γιατί το έχουμε ανάγκη. Είναι δύσκολες οι εποχές. Λοξοστρατίζουν, όπως λέμε, πολλά παιδιά της ηλικίας σας. Επομένως, καλό είναι να υπάρχετε εσείς, έτσι ώστε να τους φέρετε πιο κοντά σε αυτό που λέγεται Κρήτη, σε αυτό που λέγεται κριτική παράδοση, φιλοξενία και όχι μόνο, να τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα. Και εδώ είμαστε. Όσο πιο πιστά μπορούμε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε τακτικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στις 24 του μήνα. Εντάξει. Λοιπόν.